Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά και καλή εβδομάδα. Κύριε Λιβανέ, η Νέα Δημοκρατία δεν βγάζει τετραετία, λέει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, στη συνέντευξή του, η οποία έχει το δικό της ενδιαφέρον στην εφημερίδα των συντακτών. Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ξορκίζει αυτό το οποίο δεν θέλει να συμβεί. Πρακτικά προσπαθεί να σκοτώσει την πιθανότητα των άμεσων εκλογών, έτσι ώστε να καεί, αυτό είναι το σενάριο που προβάλλει, η απλή αναλογική. Εμένα μου θυμίζει λίγο και αυτή την υπερπροσπάθεια που έκανε να προτείνει τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο δεν θέλει τελικώς να συμβεί ο κύριος Τσίπρας, το προβάλλει ως πιθανή πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά ότι στην αρχή της θητείας μας, εάν ο ελληνικός λαός μας εξέλεγε, θα αλλάζαμε το εκλογικό σύστημα, όχι από καμία ιδεολειψία ή ρεβανσισμό, απλά γιατί πιστεύουμε ότι η απλή αναλογική είναι καταστροφικό εκλογικό σύστημα, γιατί δεν μπορεί να δίνει ισχυρές και σταθερές κυβερνήσεις. Αυτό και κάναμε άμεσα, μέσα στο πρώτο επτάμινο της διακυβέρνησης, ώστε να μην μπορεί κανείς να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι εργαλειοποιεί το εκλογικό σύστημα στο τέλος της τετραετίας. Είναι η δέσμευση σαφής ότι η πρόθεση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και του συνόλου της Νέας Δημοκρατίας είναι οι εκλογές να γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Αλλά βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας το χρησιμοποιεί αυτό κυρίως για να, όπως σας είπα, να το ξορκίσει από τη μια και από την άλλη να ελέγξει τα εσωτερικά ζητήματα που ανακύπτουν με τις διαφοροποιήσεις των στελεχών του και των πολλών τάσεων που έχει μες στο κόμμα του. Κατά κάποιο τρόπο τους απειλεί ότι αν γίνουν εκλογές τώρα, επειδή υπάρχει η λίστα, εκείνος θα ελέγξει την κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα. Άρα, εσείς λέτε ότι αυτό είναι ένας τρόπος, ένας χειρισμός του κυρίου Τσίπρα για να μαζέψει και το εσωτερικό του κόμματός του. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Πώς μπορούμε να μιλάμε εύκολα για διπλές εκλογές από τώρα, δηλαδή ότι κάνουμε τις πρώτες για να καεί η απλή αναλογική και πάμε σε δεύτερες, καθώς κανείς δεν ξέρει τη βούληση που θα εκφράσει ο ελληνικός λαός όποτε γίνουν οι εκλογές, που ενδεχομένως και με την απλή αναλογική να δώσει μια διέξοδο μέσω, προφανώς είναι δύσκολο να υπάρξει αυτοδυναμία, αλλά να δώσει διέξοδο μέσω σχημάτων συνεργασίας. Ναι, προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει σε 3,5 χρόνια από τώρα. Η προσπάθεια η οποία γίνεται από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό είναι για πρώτη φορά στη σύγχρονη πολιτική μας ιστορία να υπερψηφιστεί μια κυβέρνηση για το θετικό της έργο. Μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει συνήθως στις εκλογές ο κόσμος να καταψηφίζει αυτούς που κυβερνάνε και να φέρνει μια άλλη παράταξη στην εξουσία, ούτως ώστε να αλλάξει κάτι. Εμείς επιδιώκουμε με θετικό έργο, εμπροσθοβαρός, να κερδίσουμε με θετικό αποτύπωμα τις εκλογές. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι για να γίνει κατανοητό στον κόσμο το τι εμείς εννοούμε με τις δεύτερες εκλογές τώρα, ότι με βάση τα δεδομένα τα οποία είχαμε και το Ιούλιο τον περασμένο που είχαμε εκλογές, αλλά και όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, σε περίπτωση που γινόντουσαν με απλή αναλογική, δεν θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση αν σε αυτήν δεν συμμετείχε το πρώτο κόμμα. Δηλαδή βγαίνουν έτσι τα νούμερα, παραδείγματος χάρη τον Ιούλιο, αν είχαμε απλή αναλογική, η Νέα Δημοκρατία θα είχε 130 βουλευτές. Ουσιαστικά δηλαδή, για να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, θα έπρεπε να μαζεύσουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής, από τον κύριο Βελόπουλο μέχρι το ΚΚΕ. Πράγμα το οποίο είναι αδύνατο, διότι ακόμα και αν ήθελε το δεύτερο κόμμα ο κύριος Τσίπρας να βάλει μέσα στην κυβέρνηση, δεν θέλουν εκείνοι. Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο εμείς εντοπίζουμε είναι ότι η απλή αναλογική πρακτικά μπορεί να ηχεί ωραία στα αυτιά κυρίως των παλαιότερων που θυμούνται ότι ήταν το βασικό αίτημα της αριστεράς. Βέβαια σωστά επισημαίνει εδώ το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι αυτή η απλή αναλογική που ψήφισε ο κύριος Τσίπρας δεν είναι πραγματικά αναλογική. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να ηχεί ωραία στους παλαιούς αριστερούς, πλην όμως δεν μπορεί να απαντήσει στα σύγχρονα ερωτήματα που είναι κυρίως η σταθερότητα των κυβερνήσεων και οι προγραμματικές συγκλήσεις. Γιατί όπως είδαμε παραδείγματος χάρη
στην τελευταία συγκυβέρνηση που είχαμε, που ήταν η συγκυβέρνηση Καμένου Τσίπρα, δεν υπήρχε καμία απολύτως προγραμματική σύγκληση, έτσι, κανένα απολύτως κοινό ιδεολογικό υπόβαθρο. Υπήρχε μόνο ένας καιροσκοπισμός για λαφυραγώγηση της εξουσίας. Αυτό ουσιαστικά αλλοιώνει και τη βούληση της ψήφου των πολιτών. Δηλαδή οι πολίτες σε μια δημοκρατία ψηφίζουν με βάση τα προγράμματα τα οποία τα κόμματα πριν από τις εκλογές προβάλλουν στο λαό. Και μέσα από αυτά πείθουν ή δεν πείθουν την κοινωνία τους πολίτες να τους ψηφίσουν. Αν λοιπόν δημιουργηθούν σχήματα συνεργασίας μετά που αλλάξουν απολύτως, γιατί προφανώς θα έχουν διαφορετικές ιδέες και διαφορετικά σχέδια, ακριβώς αυτά για τα οποία τους ψήφισαν πριν, δεν αλλοιώνεται η βούληση της κοινωνίας και των πολιτών. Αυτό λοιπόν εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε και λέμε ότι σε περίπτωση που δεν θα βγει αποτέλεσμα σταθερής κυβέρνησης, έστω και 2 ή 3 κομμάτων, και πάλι θα μπορούσε να είναι μια σταθερή κυβέρνηση, εκεί θα ξαναγίνουν δεύτερες εκλογές, ούτως ώστε να έχει και ο ελληνικός λαός όλα τα δεδομένα μπροστά του, για να ξέρει τι ακριβώς αντιπροσωπεύει κάθε κόμμα. Μάλιστα. Το θέμα είναι το εξής. Υπήρξε συνένεση, κύριε Λιβανή, στο θέμα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, στο πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου συνένεσε σχεδόν το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Βεβαίως υπήρχαν και δυνάμεις που δεν συνένεσαν, αλλά τουλάχιστον τα 2 μεγάλα κόμματα συν το κίνημα αλλαγής συνένεσαν. Δεν βλέπω όμως άλλες συνενέσεις από εδώ και πέρα. Και το ένα θέμα είναι ο εκλογικός νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε μόνο από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και την Ελληνική Λύση. Δεν φαίνεται να υπάρχουν συνενέσεις σε άλλα ζητήματα που αφορούν τα καθημάς. Αυτό δεν δημιουργεί ένα προβληματισμό, γιατί μια κοινωνία η οποία έχει περάσει τόσα με τα μνημόνια τα τελευταία χρόνια, με την κρίση που αντιμετωπίζει και εξωτερικούς κινδύνους, οι πολιτικές δυνάμεις δεν μπορούν να βρουν σημεία σύγκλησης και συνεννόησης. Και βεβαίως μπορεί να έχει τις ευθύνες της και η αντιπολίτευση που θέλει κάθε φορά να σηκώνει τους τόνους, όμως δεν υπάρχουν και ευθύνες από την κυβέρνηση που δεν επιδιώκει τις συνενέσεις και δεν παίρνει πρωτοβουλία για συνενέσεις σε μια σειρά ζητήματα. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Παρακαλώ. Νομίζω ότι στα βασικά ζητήματα, όπως αυτό που αναλύεται πριν ξεκινήσουμε την συζήτησή μας, δηλαδή στα εθνικά θέματα, στα ζητήματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνένεση των πολιτικών κομμάτων. Έχουμε οριοθετήσει όλοι μαζί τις κόκκινες γραμμές και την εθνική πολιτική, την οποία εντάξει μέσα σε ένα πλαίσιο κριτικής, το οποίο είναι αποδεκτό από την αντιπολίτευση, αξιωματική και ελάσσονα, λειτουργούμε όλοι μαζί για το καλό της χώρας. Επίσης σε ζητήματα όπως είναι η περιβαλλοντική πολιτική δεν νομίζω ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Υπάρχουν κάποια κομμάτια της πολιτικής, όπως παραδείγματος χάρη είναι η οικονομία ή είναι η παιδεία, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι προσπαθεί να σηκώσει έτσι ένα τείχο αντιπαλότητας και δομικής αντιπολίτευσης, για να μπορέσει να προσδιορίσει, ας πούμε, τη διαφορετικότητα από τη Νέα Δημοκρατία. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν έχει ούτε ιδεολογικό ούτε στρατηγικό υπόβαθρο αυτή η αντιπολίτευση που κάνει, και γι' αυτό δεν έχει και πολύ απήχηση στην κοινωνία. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν ιδανικό αυτό που λέτε, να μπορούν τα πολιτικά κόμματα να μονοήσουν και να πούνε για 4 ή 8 χρόνια δεν τσακωνόμαστε για τίποτα, κοιτάμε να δούμε τις βέλτιστες λύσεις που μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Γιατί έχουμε παράδειγμα μπροστά, το θέμα της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή την κοινωνία και πολιτικός, ακόμα και ο κεντρικός τραπεζίτης, που να μην συμφωνούν ότι πρέπει να μειωθούν επιτέλους αυτά τα πράγματα για να πάρει μια άλλη τροχιά η χώρα. Ναι, ας πούμε το παράδειγμά σας. Τώρα εδώ είναι δεδομένο ότι κάπου όπου μπορούν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουν κριτική γιατί δεν το κάναμε γρηγορότερα ή αργότερα. Αλλά η ουσία είναι ότι η διεκδίκηση είναι μία και κοινή. Σας ξαναλέω ότι αυτό που περιγράφετε θα ήταν το ιδανικό. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και δεν έχουμε την πολυτέλεια να τσακωνόμαστε συνέχεια. Αλλά αυτό μάλλον θα πρέπει να το ρωτήσετε και να το απευθύνετε σαν παρότρινση προς τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος νομίζω ότι κάνει ένα στρατηγικό λάθος, ότι
προσπαθεί μέσα από την αντιπολίτευση να εκφράσει κάποιες ομάδες πολιτών, κάποιο κοινωνικό ρεύμα. Έτσι. Νομίζω ότι έχει αλλάξει το πολιτικό πεδίο, έχει αλλάξει το πολιτικό γήπεδο με την έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, που βάζει πλέον, έχει τις πρωτοβουλίες των κινήσεων. Γιατί εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά μια συνέπεια στον προεκλογικό προγραμματικό λόγο και μια αυτοαξιολόγηση και διαφορετική διαδικασία πολιτικής καθημερινότητας, η οποία ουσιαστικά αλλάζει λίγο τον τρόπο που γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Δηλαδή, τι λέει ο Μητσοτάκης, εγώ θα κριθώ από το αν θα πετύχω αυτά τα οποία έχω υποσχεθεί. Άρα, εκεί λοιπόν η εξωματική αντιπολίτευση πρέπει να έρθει όχι τόσο πολύ μόνο να κάνει κριτική, διότι το λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και αν αποτύχω, θα έχω αποτύχει. Έτσι, παίρνει αυτό το ρίσκο από μόνος. Εδώ θα πρέπει να έρθει η αντιπολίτευση και να δώσει μια διαφορετική πρόταση, αν έχει. Αν δεν έχει διαφορετική πρόταση, εγώ θεωρώ ότι θα κέρδιζε περισσότερο την εμπιστοσύνη του κόσμου αν συμφωνούσε σε μια πολιτική της κυβέρνησης. Όπως παραδείγματος χάρη έκανε με την κυρία Σακελαροπούλου. Σύρθηκε στο να υπερψηφίσει την πρόταση, πλην όμως θεωρώ ότι αυτό είχε θετικό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη. Για σκεφτείτε, ας πούμε, να μην την ψήφιζε. Θα ρωτούσαν γιατί. Εκεί λοιπόν σκέφτηκαν σωστά οι άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ και επέλεξαν να υπερψηφίσουν αυτή την πρόταση. Δίνανε τον κύριο Παυλόπουλο. Αυτό θα, αν γινόταν. Και κυρίως αν γινόταν στρατηγικά και με σκέψη από πίσω προγραμματική και σε άλλα ζητήματα και αφήναμε κάποια μικρά ή μεγάλα, εν πάση περιπτώσει, αλλά κάποια λίγα τα οποία να διαφωνούμε για να δίνεται και ο διαφορετικός τόνος, παραδείγματος χάρη, στο θέμα του μεταναστευτικού που απασχολεί όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, η άποψη που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, την άποψη που έχουμε εμείς, η διαχείρισή του, είναι όντως διαφορετική. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο στόχος δεν θα έπρεπε να είναι κοινός. Αλλά έχουμε μια διαφορετική άποψη. Εκείνοι πιστεύουν ότι πρέπει να είναι να μην υπάρχουν κλειστά κέντρα, να μην υπάρχει αυστηριοποίηση, να είναι η Ελλάδα ένας χώρος που να μπορούν να έρθουν μετανάστες από όλο τον κόσμο, ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα και ούτω καθεξής. Εμείς έχουμε τη διαφορετική αντίληψη. Έτσι. Αυτό είναι θεμητό σε μια δημοκρατία. Ή στο ζήτημα, ας πούμε, της τριτοβάθμιας παιδείας. Εμείς πιστεύουμε στην ελεύθερη παιδεία, πιστεύουμε στα πανεπιστήμια τα οποία δεν είναι δημόσια, γιατί θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστεί η δημόσια παιδεία. Πιστεύουμε στην αξιολόγηση στα πανεπιστήμια. Πιστεύουμε ότι ουσιαστικά εμείς φέρνουμε το άσυλο των ιδεών καταργώντας το άσυλο της φασαρίας μέσα στο πανεπιστήμιο. Εκεί έχουμε μια ιδεολογική διαφορά και από αυτή θα μας κρίνει ο κόσμος. Αλλά όπως είπατε, σε ζητήματα οικονομίας που έχουν χειριστεί και εκείνοι, θα μπορούσαμε να ομονοούμε. Μακάρι να γίνει αυτό. Εμείς πάντως και ο Πρωθυπουργός το επιδιώκουμε σε όλα τα επίπεδα να έχουμε συνενετικές διαδικασίες και να πορευόμαστε εν συνόλο, γιατί πράγματι, όπως είπα και πριν, είμαστε μια μικρή χώρα και οι δυνάμεις όλες είναι απαραίτητες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιβανέ, θα σας βρούμε και θα σας ξαναβρούμε εδώ στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σύντομη συνομιλία που είχαμε, για να μπορέσουμε να πάμε και στα θέματα της οικονομίας και στην ελληνική περιφέρεια. Ήθελα με την ευκαιρία, παρακαλώ. Ναι, πριν κλείσουμε και αποχαιρετιστούμε, να πω ότι είναι μια σημαντική ημέρα σήμερα, γιατί είναι η μέρα μνήμης για το ολοκαύτωμα. Καλά κάνετε και το ξαναλέτε κι εσείς. Ναι, δεν σας άκουσα. Όχι, παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό και καλά κάνετε και το επαναλαμβάνετε. Ναι, νομίζω ότι όλοι πρέπει να το τονίζουμε. Πολλές φορές κάποια πράγματα αισθανόμαστε ότι τα έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνουν εντύπωση. Αλλά θα ήταν χρήσιμο όλοι να μπούμε στο ίντερνετ και να διαβάσουμε πάλι τις θηριωδίες και των ναζιστών που ουσιαστικά άλλαξαν τον κόσμο τότε, εκείνα τα δύσκολα και τραγικά χρόνια, να καταλάβουμε πόσο το μίσος και η επέμβαση, ας πούμε, στη λογική μπορεί να κάνει τον άνθρωπο ό,τι το χειρότερο όν πάνω στον πλανήτη, και να μαθαίνουμε από αυτά τα οποία τράβηξαν εκείνοι οι άνθρωποι, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον και ιδιαίτερα αυτά τα χρόνια που ζούμε τώρα, που έχουν αλλάξει πάρα πολύ
οι παγκόσμιες συνθήκες. Βεβαίως. Εκτιμώ ότι και η κίνηση της ημέρας μνήμης στο Auschwitz που θα πάνε οι ηγέτες όλου του κόσμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο καθένας από εμάς μπορεί να δώσει 2-3 λεπτά σήμερα και να θυμάται. Ήθελα να πω επίσης ότι είδα χθες ένα έργο με τα παιδιά μου, το οποίο λέγεται Τζότζο, σας το συστήνω και στους ακροατές σας, που είναι μια παροδία ουσιαστικά του ναζιστικού μοντέλου. Ναι, είναι και για παιδιά. Έχει έτσι πολύ έξυπνα μέσα από ένα σουρεαλισμό και με ένα χιούμορ. Προσπαθεί να δώσει ακριβώς αυτή τη διάσταση της θηριωδίας και του μύθου για να γίνει κατανοητή περισσότερο στις νέες και τους νέους της πατρίδας μας. Εγώ θέλω απλά με αυτή την ευκαιρία, καλά κάνετε και χάρηκα πάρα πολύ, χαιρόμαστε όλοι που το υπενθυμίσατε αυτό, να υπενθυμίσω και αυτό που είπα στην αρχή. Το πρώτο πρόγραμμα τίμησε το Ολοκαύτωμα με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στην αφύλακτη διάβαση στο τέλος της εβδομάδας. Επίσης και η τηλεόραση της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΝΑ υπήρχε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ στους ιστορικούς περίπατους. Κύριε Λιβανέ, σας ευχαριστούμε διπλά και για αυτή την παρατήρηση που έχετε κάνει. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Και εγώ. Και εγώ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Επίσης. Γεια σας.